με άρωμα εύρου η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision. Περηφάνεια στα χωριά καταγωγής της Στεφανίας Λιμπερακάκη. Τι αναφέρουν η γιαγιά και ο παππούς της. Να μην κλείσει το ταχυδρομείο του τυχερού, ζητάει ο Δήμος Σουφλίου. Ξεκίνησε και πάλι ο σχολικός μαραθώνιος ανακύκλωσης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, Κυριακή σήμερα, 23 Μαΐου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Με τα καλύτερα λόγια μιλούν για τη Στεφανία Λιμπερακάκη, οι γείτονές της, στο Σοφικό και στο Θούριο, τα δύο χωριά του Εύρου από τα οποία κατάγεται. Η Στεφανία με το τραγούδι Last Dance κατέκτησε την 10η θέση, ενώ ήταν και η μικρότερη σε ηλικία τραγουδίστρια που έλαβε μέρος στον φετινό διαγωνισμό. Στη Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας μίλησαν ο παππούς και η γιαγιά της Στεφανίας. Τη 10η θέση στο διαγωνισμό της Eurovision κατέκτησε η Ελλάδα με τη δική μας Στεφανία Λιμπερακάκη. Η Στεφανία πραγματοποίησε μοναδική εμφάνιση κάνοντας περήφανους τους παππούδες της και τη γιαγιά της, οι οποίοι μένουν στο Θούριο και στο Σοφικό. Η Στεφανία Λιμπερακάκη μπορεί να μεγάλωσε στην Ολλανδία, όμως τα καλοκαίρια της θα περνάει στον Εύρο. Χάρηκα πάρα πολύ την αγωνιά μου και προχώρησε και πάλι καλά είναι σε αυτήν τη θέση που πήρε. Ήταν μικρή. Σαν εκείνο αυτό, αλλά τώρα τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω. Εκπροσώπησε τη χώρα μας, ένα τέτοιο μεγάλο διαγωνισμό. Ναι, μπράβο. Να έχει την υγεία και να πάει και πιο καλύτερα και πιο δύναμη να έχει. Τελευταία φορά προχθές, 5 Μάη, ήταν τα γενέθλια και με πήρε τηλέφωνο. Έρχονταν στο χωριό όταν ήταν μικρή. Βέβαια, κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο έρχονταν στο χωριό. Και όλο τραγουδούσε. Όλο τραγουδούσε. Ανέβαιναμε στο αμάξι, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Την κασέτα εκείνη το έλεγε. Αισθανόμαστε πάρα πολύ καλά, να είναι δυνατή και την μεγάλωσαμε κάνα δύο χρόνια. Όσο να είναι, αλλιώς η γιαγιά είναι. Την πονάμε πάρα πολύ. Και είναι έξυπνη, είναι ανοιχτή, είναι. Πώς να σου πω. Η μαμά της είναι από το Θούριο. Ναι, η θυγατέρα μου είναι. Όχι, είδα όλο. Όλο και μέχρι να κλείσει. Μέχρι τα αποτελέσματα. Ναι. Μέχρι 2,5 ώρα έκατσα. 10η θέση που πήρε, καλή θέση πήρε. Ναι, καλή θέση πήρε. Μια χαρά, χαρούμενος αισθάνομαι. Η εγγονή που εκπροσώπησε την Ελλάδα σε ένα τόσο μεγάλο διαγωνισμό. Τι να σου πω, είμαι χαρούμενος κατά τα άλλα, δεν μπορώ να πω τίποτα. Τη θυμάστε μικρή, πώς ήτανε. Η μικρή ήταν, εντάξει, μέχρι από 7 χρονών ήμασταν και αυτό μαζί μετά που εκεί έφυγα εγώ, δεν ξέρω. Ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα για πάντα. Ναι, ήσασταν και εσείς στη Γερμανία, έτσι. Ολλανδία. Πώς ήτανε μικρή, χαρούμενη. Χαρούμενη ήτανε. Καλό κοριτσάκι. Καλό. Χαρούμενος, ως παππούς χαρούμενος. Εγώ και από το Θούριο, ο παππούς. Και οι δυο εδώ είμαστε τώρα για πάντα. Τι να σας πω τώρα, ό,τι να σας πω, χαρούμενος είναι η μάνα της αυτή, τα αδέρφια της. Χαρούμενοι, ενθουσιασμένοι και συγκινημένοι δηλώνουν και οι υπόλοιποι συγγενείς της Στεφανίας. Η Στεφανία είναι ξαδέρφη μου και χαρήκαμε πάρα πολύ που έγινε έτσι όλο αυτό με την Eurovision που πήρε τη 10η θέση και τα κατάφερε σε ολόκληρο το διαγωνισμό και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Είδατε τον διαγωνισμό? Ναι, φυσικά. Από την αρχή μέχρι το τέλος? Ναι, με μεγάλη αγωνία. Τη θυμάστε μικρή? Τη θυμόμαστε, ναι. Πολύ μικρούλα όμως ερχόταν εδώ πέρα και κατά διαστήματα ερχόταν τα καλοκαίρια. Πώς ήτανε? Ήτανε πάρα πολύ καλή, χαριτωμένη, έτσι όπως την είδατε, από πολύ μικρούλα και πολύ 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 καλό κορίτσι. Χαρούμενη αισθάνομαι και περήφανη για αυτήν. Τη θυμάστε? Βέβαια τη θυμάμαι. Κάθε καλοκαίρι που ερχόταν, εδώ παίζανε με τα εγγόνια μου καμιά φορά που... Ναι. Όσοι έχουν γνωρίσει τη Στεφανία μιλούν για ένα χαρούμενο κορίτσι που πάντα πίστευαν ότι θα πάει ψηλά. Την είδα, ναι, την είδα που τραγούδησε. Του είδα. Είσαστε χαρούμενοι που μια συντροφή μας εκπροσώπησε στο διαγωνισμό? Βεβαίως. Ένας μικρός άνθρωπος, νέος άνθρωπος. Φυσικά είμαστε χαρούμενοι. Τη ξέρετε, τη θυμάστε? Πώς δεν τη θυμάμαι, να εδώ είναι το σπίτι του, του πέρσι το καλοκαίρι, εδώ ήταν αυτά. Πολύ ωραία, μας άρεσε πολύ η Στεφανία. Λίγο εντάξει, εκεί που πήρε τη θέση καλή ήταν, σαν αρχή, πρώτη φορά που μπήκε μέσα, σαν μικρή που είναι, πολύ ωραία, μας τα είπε, την άρεσαμε.
και δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε, συγκινήθηκαμε όλη νύχτα. Πώς δεν τη θυμάμαι, από μικρή όλο εδώ σε μένα ήταν, με τη γιαγιά. Και όλο τραγουδούσε, είχε ένα αυτό, όλο τραγουδούσε, χοροπηδούσε, τραγουδούσε με τις δικές μου μαζί. Προβλήματα θα προκύψουν ως προς την εξυπηρέτηση των κατοίκων του Τυχερού αν υπάρξουν αλλαγές στη λειτουργία του ταχυδρομείου, τονίζει ο αντιδήμαρχος Σουφλίου Δημήτρης Δαρούσης. Ο κύριος Δαρούσης αναφέρει ότι οι κάτοικοι ζητούν να μην κλείσει το ταχυδρομείο και ζητάει από την πολιτεία να ενισχύσει τις ακριτικές περιοχές. Οι συνταξιοδοτήσεις προσωπικού των ελληνικών ταχυδρομείων έχουν ως αποτέλεσμα υπηρεσίες να υποστελεχώνονται σε όλη τη χώρα. Ανάμεσα στα ταχυδρομεία που υπάρχει ενδεχόμενο να κλείσουν είναι και αυτό του Τυχερού. Ο αντιδήμαρχος Σουφλίου Δημήτρης Δαρούσης τονίζει ότι η λειτουργία του ταχυδρομείου είναι απαραίτητη για την περιοχή. Το ταχυδρομείο λειτουργεί κανονικά. Απλά αυτό το οποίο μετά από σχετικές ενημερώσεις που υπάρχουν λόγω της συνταξιοδότησης του μόνιμου προσωπικού του καταστήματος, οι φήμες που κυκλοφορούν ότι το κατάστημα θα κλείσει. Αυτό το οποίο θεωρούμε εμείς ότι δεν μας αφορά το γεγονός το ότι το προσωπικό αυτό έχει συνταξιοδοτηθεί, είναι υποχρεωμένο το ταχυδρομείο να αναπληρώσει το προσωπικό του καταστήματος, έτσι ώστε να συνεχίσει κανονικά να λειτουργεί όπως λειτουργεί τώρα. Η έκταση της περιοχής και ο πληθυσμός της δεν μπορούν να μείνουν χωρίς ταχυδρομείο, τονίζει ο κύριος Δαρούσης. Να πούμε ότι η περιοχή του Τυχερού είναι μια δυναμική κοινωνία. Έχει ευρύτερη περιοχή γύρω στις 3.500 κόσμου μαζί με τους οικισμούς. Είναι αντιληπτό σε όλους ότι είναι απαραίτητη η λειτουργία του ταχυδρομείου. Σε συνδυασμό βέβαια με την μεγάλη παρουσία του στρατού στην περιοχή μας. Ως γνωστόν η 7η Μηχανική Ταξιαρχία εντρέπει στον Προβατώνα. Όλοι οι στρατιωτικοί διαμένουν στο Τυχερό. Και είναι απαραίτητη η παρουσία του ταχυδρομείου καθώς εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Και θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί 5 μέρες την εβδομάδα και να είναι ομαλή η διανομή της αλληλογραφίας. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σουφλίου, υπήρχε σκέψη για δημιουργία πρακτορείου στο Τυχερό, όμως αυτό δεν έχει προχωρήσει. Είχε βγει μια προκήρυξη το προηγούμενο διάστημα για πρακτόρευση του συγκεκριμένου καταστήματος, αλλά βλέπουμε ότι κάτι δεν έχει προχωρήσει όπως έπρεπε. Ακούμε ότι τα σχέδια έχουν αλλάξει και ότι μιλάει για την εξυπηρέτηση της περιοχής με αγροτικά δρομολόγια από τις Σφαίρες, που είναι το κατάστημα το οποίο θα ανήκει η περιοχή του Τυχερού. Αυτό θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί ένας ταχυδρόμος να έρχεται απλά να μοιράζει την αλληλογραφία και τις συντάξεις και στη συνέχεια να μην μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετείται από τις υπόλοιπες υπηρεσίες του ταχυδρομείου. Και αυτό υποβαθμίζει πάρα πολύ την περιοχή μας. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να το δουν καλά αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις. Ο Δήμος Σουφλίου ζητάει οι υπηρεσίες να παραμείνουν στην περιοχή και λόγω της ακριτικότητάς της. Είμαστε περιοχές οι οποίες δεν πρέπει να κοιτάμε τους αριθμούς και τα στατιστικά. Θεωρώ ότι ο Εύρος σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να με άλλο μάτι να βλέπουμε τα πράγματα και θα πρέπει η ακριτική περιοχή του Εύρου να κρατήσει ορισμένες υπηρεσίες οι οποίες θα βοηθήσουν τους κατοίκους να παραμείνουν στην περιοχή. Επανεκκίνηση για τον σχολικό μαραθώνιο του Δήμου Ορεστιάδας. Μέσω του προγράμματος οι μαθητές κάνουν την ανακύκλωση παιχνίδι και κερδίζουν δώρα. Ο Δήμος Ορεστιάδας, με αφορμή την επανέναρξη των διαζώσεις μαθημάτων, ενεργοποιεί άμεσα τον σχολικό μαραθώνιο «Πάμε ανακύκλωση». Οι μαθητές στέλνουν σε όλους μας ένα μήνυμα αισιοδοξίας πως η ανακύκλωση συνεχίζεται παρά τη δύσκολη υγειονομική περίοδο που διανύουμε. Ο μαραθώνιος πραγματοποιείται στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία του Δήμου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, τη Διαμάθ ΑΕ, την ΑΦΙΣ ΑΕ και σε συνεργασία με την ΕΕΑ Σύστημα Ανακύκλωσης των Μπλε Κάδο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Δημοτικής Πλατφόρμας για την Επιβράβευση της Ανακύκλωσης followgreen.gr/ορεστιάδα. Οι μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών με τη βοήθεια γονέων και εκπαιδευτικών καλούνται να ανακυκλώσουν σε χάρτινους κάδους εντός των σχολικών μονάδων τα παρακάτω υλικά: χαρτί, έντυπο, βιβλία, περιοδικά, τετράδια, εφημερίδες, πλαστικό, αλουμίνιο, μπαταρίες. Όταν γεμίσουν οι κάδοι, τα υλικά ζυγίζονται και το σχολείο λαμβάνει πόντους επιβράβευσης ανά κιλό, ανά υλικό. Οι επιδόσεις κάθε σχολικής μονάδας θα καταγράφονται ηλεκτρονικά στη σελίδα σχολεία, όπου δίνεται η δυνατότητα δωρεάς πόντων ως ενίσχυση της προσπάθειας των μαθητών μόνο από τα εγγεγραμμένα μέλη της Δημοτικής Πλατφόρμας Follow Green.
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα βραβευτούν όλα τα σχολεία, ενώ τα πρώτα θα λάβουν χρηστικά δώρα για τις σχολικές τους μονάδες. Σε αλλαγές προς όφελος των καταναλωτών προχώρησε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Οι πάροχοι σταδιακά θα υποχρεούνται σε ρυθμίσεις οι οποίες ενισχύουν σημαντικά την προστασία των καταναλωτών και διαμορφώνουν ένα πιο λειτουργικό πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προσαρμοσμένο στις σύγχρονες θεσμικές και τεχνολογικές απαιτήσεις. Οι καταναλωτές πάντως ζητούν και φθηνότερες χρεώσεις. Στην έκδοση του νέου κανονισμού γενικών αδειών προέβη η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο οποίος θέτει νέους όρους και υποχρεώσεις παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών υπηρεσιών τηλεφωνίας και διαδικτύου. Μεταξύ άλλων, ο νέος κανονισμός επιβάλλει στους παρόχους να παρέχουν ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσίας στον συνδρομητή σε περίπτωση προσωρινής ή μόνιμης διακοπής υπηρεσιών λόγω οφειλών, όπως λήψη εισερχομένων κλήσεων, πραγματοποίηση εξερχομένων κλήσεων που δεν συνεπάγονται χρέωση για τον συνδρομητή, πρόσβαση στο διαδίκτυο με ταχύτητα τουλάχιστον 256 kbps ή πρόσβαση καταλάχιστον στις ιστοσελίδες gov.gr, της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Επίσης, επιβάλλεται στους παρόχους να ενημερώνουν τον συνδρομητή υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας όταν υπάρχει υπέρβαση της κατανάλωσης του προγράμματός του στο 80% και στο 100% της κατανάλωσης. Παράλληλα, απλοποιείται η διαδικασία υπολογισμού του τέλους πρόωρης διακοπής στην περίπτωση που ο συνδρομητής διακόψει τη σύμβασή του πριν την παρέλευση του ορισμένου χρόνου του συμβολαίου του. Μειώνεται το ελάχιστο όριο που ο πάροχος υποχρεούται κατόπιν εντολής του συνδρομητή να διακόπτει την παροχή υπηρεσιών όταν διαπιστώνει ότι η χρέωση του συνδρομητή υπερβεί το όριο αυτό. Το νέο όριο ορίζεται στα 100 ευρώ για μηνιαίο κύκλο τιμολόγησης και στα 200 ευρώ για διμηνιαίο κύκλο τιμολόγησης από 150 ευρώ και 300 ευρώ που ίσχυαν αντίστοιχα. Πλέον, οι πάροχοι δεν μπορούν να προχωρήσουν σε αύξηση του παγίου σε σύμβαση ορισμένου χρόνου με μόνη εξαίρεση στην περίπτωση τεχνολογικών αλλαγών στο δίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση, ο συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση λόγω συγκεκριμένης αύξησης. Αντίθετα, ο συνδρομητής δεν έχει δικαίωμα καταγγελίας αν οι προτινόμενες αλλαγές στη σύμβασή του δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε αυτόν. Οι καταναλωτές πάντως ζητούν να μειωθούν οι χρεώσεις και να αυξηθούν οι παροχές. Σχετικά με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε πολύ ψηλά στη λίστα και το θέμα είναι ότι εκτός από τις υψηλές τιμές και το τι σου προσφέρει κάθε εταιρεία, νομίζω ότι για αυτά που πληρώνουμε παίρνουμε πολύ λίγα πίσω. Είναι πολύ χαμηλό το τι σου προσφέρουν, ότι είναι πολύ αργό το ίντερνετ. Και δυσκολεύεσαι σε σχέση με το τι πληρώνεις, καμία σχέση. Ό,τι μειώνεται δεν είναι καλό. Όσο πιο φθηνά, τόσο πιο καλά, δεν είναι. Προφανώς. Όσο λιγότερο πληρώνουμε, καλύτερα για εμάς. Αν μου το δώσουν τζάμπα, θα το έπαιρνα και τζάμπα. Τι να κάνω. Όπως αναφέρει χρήστης κινητού τηλεφώνου που μένει μόνιμα στη Γερμανία, αξιοποιεί πακέτο με χρέωση μικρότερη των 9 ευρώ μηνιαίως. 899. Τηλέφωνο παντού, σε όλα τα κινητά τζάμπα. Εντάξει, normal. Δηλαδή, απεριόριστες κλήσεις. Ναι. Και 6 GB ίντερνετ και πληρώνει 10 ευρώ στην ουσία. 9 ευρώ, 899. Στη Γερμανία. Οι διατάξεις του νέου κανονισμού θα τεθούν σε ισχύ σταδιακά, ενώ θα είναι όλες σε πλήρη ισχύ σε 9 μήνες από τη δημοσίευση του κανονισμού στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Λίγο πριν το τέλος του δελτίου μας και πριν σας αποχαιρετήσουμε, ας κάνουμε μια περιήγηση μέχρι τη λεπτή του Δήμου Ορεστιάδας.